Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ρίστο του 7. Ανέτοιμα το παιχνίδι. Ξεκινάει δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ξεκινάει με τον Μίλτον να τους γυρίσει τριών ποντών. Αυτό το παιχνίδι τελείωσε με 29, θυμίζω. Πολύ μεγάλη νίκη για τους Ελιθύριους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να δουν ότι είναι το μεγάλο φαβορί για την νίκη. Εύστοχος εν τέλει, βιάστηκα. Από τον Μπαϊραμί. Θετικό rebound. Λαμπλόπουλος. Καρμανόβιτς. Για τα screen, θα πάει προς τα μέσα. Θα τελειώσει τη φάση. 3. Οι Ελιθύριοι ξεκινάνε δυνατά την αναμέτρηση με κύριο σκοπό ουσιαστικά να αποφαρύνουν τον αντίπαλο από κάθε σκέψη για μια επική ανατροπή όσον εκείνη γίνει. Δεν είναι και το πιο σύνηθες πράγμα να επιστρέφει μια ομάδα από το να επιστρέφει παιχνίδι από ήττα 29 ποντών στο δεύτερο. Θέλουμε να δείξω στο αρχή. Το Λιβέλης, το Μίλτο, την οστά, το Χίξι. Ζωγράφος Ζαλμάνοβιτς. Κωνσταντινάκος αλλάζει με τον Ζαλμάνοβιτς. Καλά τη δεν θα έρθει. Όσο θέλεις κατά την μπάλα και δίνει στον Πόσικα. Εκείνος στην κομμία για τον Μίλτο. Καλά τη δεν θα έρθει για να δούμε το Λαμπρόβιλο. Κωνσταντινάκος. Παραφορά της μπάλας. Μπαϊραμί. Άστοχος. Έχουν το rebound. Μπάλα στο Βοσικά. Πάρει το τρίποντο, είναι καλό σουτέρ. Μπορεί σε αυτή την προσπάθεια να μην το βρήκε. Αλλά πιστέψτε με, είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Λαμπρόπουλος. Από τον Κωνσταντιδέλη. Αστοχή. Αστοχή. Αστοχή οι δύο ομάδες από το ξεκίνημα. Δύο ψηλά μέσα. Δύο ψηλά μέσα. Καλμανόβιτς. Έγινε το λάθος.
Πάρει το φάουλ, δικαιώμα για δύο. Με τον Παπασκού Σαντιδέλης δίνει την πετσέτα στον Ιγό. Έστω το συμπληρώτη. Κωνσταντινάκος. Ο Κωνσταντινάκος θα πάει μέχρι μέσα. Ζαλμάνοβιτς. Λαμπρόπουλος. Τελειώσουμε το δεξί. Ο Ζαλμάνοβιτς θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα περάσει πολύ ώρα στο Κωνσταντιδέλη. Μπαρά έξω από τη γραμμή των 6.55 των τριών πόντων από τον Γιουβανέλη. Τα τρία. Κωνσταντινάκος. Ζαλμάνοβιτς. Διαδρές. Αστοχός. Out. 4 και 40, 7, 8, 10, 10, 10, 7. Γιουβανέλης. Με κουνάς. Όχισε. Κωνσταντινάκος για τρεις, Μαϊράν θα πάρει το επιθετικό. Κωνσταντινάκος. Ζαλμάνοβιτς, ένα βηματάκι πίσω. Step back. Θα τα καταφέρε ούτε τώρα. Μην τόσο επιχειρήσεις. Άφησε πίσω του τον Κωνσταντιδέλη. Τον ξεφορτώθηκε. Ήταν 7-5. Και απάντησε καθώς άμεσα. Αυτή την πολύ όμορφη ενέργεια του Κοπετίνα. Ο οποίος με το αριστερό τέλειωσε τη φάση. Γιαβρόπουλος. Ζωγράφος. Άλλα τώρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Στεφάνη. Μίλτος. Κωνσταντιδέλης. Όχι. Τον βάλα στα χέρια του Μίλτου. Πάλι Κωνσταντιδέλης. Γιουβανέλης. Ο Πετίνας. Πάλι το αριστερό του. Πάνω που κατευθείαν στην τελική. Θα πάρει το φάουλ από τον Βοσικά. Λέξα,
Κάστα θα πάρει το σουτριόν φόβο. Λαβρόπουλος άφησε την μπάλα στο καλάθι με το αριστερό. Βάλεις την κερδί στο φάουλ. Κήπεδο να τρέξει, να πάρει την μπάλα, να πατήσει καλά και να την αφήσει με το αριστερό. Την επίσκο να τον κόψεις. Πάτσε την μπάλα. Πατήμας για 3, εστοχώς. Για 2, ήταν εδώ 2 χρόνο. Λαβρόπουλος, ξέρω αν είναι το ρεπερτόριο του. Αυτό που μόλις είδαμε. Αλλά αν έχει και το σουτ. Πολύ καλά κοντά στο καλάθι. Ξοντινάκος, ο Μπαϊράμι προσπάθησε να κάνει παραφέρω το σπαρκέ. Αυτή η πάσα έχει ρίσκο έτσι κι αλλιώς, γιατί ενδέχεται να συμβεί αυτό που μόλις είδατε. Τώρα ο Γενικής μπορεί να μην το πλήρωσα, να το σεφέστεψα. Αλλά την κάνει να βγάζει την ομάδα που θα κλέψει την μπάλα στον ενδιασμό. Τέλος, πρώτου δεκαλέπτου, 13-9 το σκορ. Λαβρόπουλος. Ζωγράφος. Μπαϊράμι. Θα πάρει το φάουλ, θα μπορούσε να έχει τελειώσει το φάση. Θα γίνει δικαίωμα για δύο. Άστοχο στην πρώτη. Βάλα στο σίδερο. Μάλιστα την μπάλα. Βανέλης. Συγκλήρωσε. Θα πάρει το φάουλ από Κωνσταντινάκο. Νομεταξύ στο παρκή έχουν περάσει με το νούμερο 2 ο Δαβιτσάνος. Ο Βεργό είναι μέσα, ο Κορονάκης έχει περάσει επίσης. Από την άλλη πλευρά δεν έχουν αλλαγές. 5 ξεκίνησαν, 5 θα τελειώσουν. Ελπίζουμε. Το περφόμαστε. Αυτό
Ζαλμάνοβιτς, τον κλείνει ο Κορονάκης, ο Κιβανέλης, Μαϊράμι, ο Φαντινάκος. Όλος να δώσει ταχύτητα στην εκδήλωση της επίθεσης των ομιλητήριων του Φαντινάκος. Την γρήγορη πάσα, αλλά την διάβαση άμυνα των γηπεδούχων. 15-9, διαφορά στους 6. Θα γίνει το λάθος, ο Βανέλης. Θα πάει προς τα μέσα, πήρε το φάουλ. Ευστοχώς, 17-9, διαφορά στους 8. Έχουν ακόμα 21 πόντους για να ισοφαρίσουν. 22 για να προσπεράσουν. Υπάρχει ένας μικρός γοργοθάς, αλήθεια, ένα ακόμα. Μανοβίτς, Καμπρόπουλος, Αστοχή, Λιβανέλης ελέγχει, Βόσικας, θα πάει προς τα μέσα. 19-9. Διαφορά στους 10. Μπαϊράμι. Φαντινάκος, νέα καλή άμυνα. Ο Βοσκάς, Νατάι, Ζαβιτσάνος, Βερκό, Βοσκάς. 21-9. Διαφορά στους 12. Πολλά θα εξαρτηθούν από τον κύριο του Βανέλης, εκπληκτικά θα κόψει. Μπαϊράμι, πως πήρε. Πήρε το φάουλ. Μπαϊράμι, Λαμπρόπουλος θα πάρει το φάουλ. Το θέμα είναι το ηλιτήρι πρέπει να διαχειριστούν και το κομμάτι των φάουλ. Άσχερος αναγκλωβιός. Εύστοχος στη δεύτερη. Για να δούμε τι βραδιά θα είναι η άποψη για την εξέλιξη. Ο Ζαβιτσάνος αστόχησε να πάρει το επιθετικό. Γιβανέλης, Κορονάκης, Βόσικας. Επιθετικό ριμπάου, καθαρό κόψιμο Ζαλμάνοβιτς. Ζαβιτσάνος, λάθος πάσα. Δεν πήρε την μπάλα στην κατοχή τους. Μπαϊράμι, λίστρισε, έχασε τον έλεγχο. Ο Κιβανέλης τον βοηθάει να σηκωθεί. Ζαβιτσάνος με ταβλό, 23-10. Ο Βόσικας ζητάει αλλαγή. Μια χαρά λέει να τον πάγκο. 6-20. Ζαλμάνοβιτς. Την πεντάδα λειτουργεί στο έπαρκο. Μαϊράμι,
Πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Άσο στην πρώτη. Σάνος. Διατρής μέσα από το Ζαβιτσάνο, 26-10. Διαφορά στους 16. Στη μισή διαδρομή την έχουν διανύσει, να δούμε. Σταυρόπουλος, το παίρνω στα μέσα. Βεργόπουλος θα πάρει το φάουλ, θα το ζωγράφω. Ο Βεργόπουλος θα έχει δικαίωμα για δύο. Πρώτος στην πρώτη, 27-10. Μπαϊράμι. Γαβρόπουλος. Θέλησε να περάσει στον Μεζαλμάνοβιτς, του κάνανε γρήγορο φάουλ. Το τέταρτο. Δεν υπάρχουν βολές, υπάρχουν. Το πέμπτο υπάρχουν βολές. Τέσσερος η πρώτη. Ιβανέλης. Χρυσογράφο απέναντί του, τον Βόσιγκα. Ο στοχής εκείνος. Γιαρμάνοβιτς. Μην τύρω σε ψωμί του αυτή η φάση που θα δείτε. Έχασε την μπάλα τον έλεγχο του. Τον μάτιαξα. Ο Ζαβιτσάνος θα πάει μέχρι μέσα. Ούτε αυτός θα καταφέρει κάτι. Μπαϊράμι, ζωγράφος. Ανοίγει ο ρυθμός. Μπαϊράμι, αστοχή. Ζαλμάναβι στο φόλο. Ξέρω κατά πόσο βολεύει αυτός ο ρυθμός του νικητήριου. Με φάουλ. Δεύτερο φάουλ Λαυρόπουλου. Αυτό το θέλει στο κουβανέλι. Κοροναγής. Βεργόπουλος. Βοσκάς για τρεις. Μπάλα δεν πάρει το χατήρι. Μπαϊράμι θα πάρει το φάουλ στον Βεργόπουλο. Μπαϊράμι θα πάρει στην γραμμή των δεύτερο βολό.
Άσορα στην πρώτη. Έσορα στη δεύτερη, 27-12. Ρονάκης. Δημητράκο. Πούλος. 30-12. Διαφορά στους 18. Βαϊράμι. Ο Σαδυνάκος έχουν ζητήσει και time out ηλικίρι. Νομίζω ότι θα έπρεπε. Σαλμάνοβιτς θα πάρει το φάουλ. Είναι πολλές, μάλλον σημαντικές ιδιαιτερότητες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η πρώτη είναι ότι το διαφορά είναι ήδη στους 18. Η δεύτερη ότι η ηλικία είναι 5. Οπότε τίθεται θέμα ενέργειας. Και τίθεται και θέμα διαχείρισης φάουλ. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν αμυντικά. Θα χρειαστεί να παίξουν άμυνα. Αλλά παράλληλα να διαφυλάξουν. Και την παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο. Σερμάνοβιτς έχασε ένα καλάθι από αυτά τα οποία μιλάς στις 10 φορές θα τελειώνει. Εμείς το στήριο φάουλ. Ζελμάνοβιτς, συγγνώμη. Ζελμάνοβιτς. Ο Μίλτος είναι στην γραμμή και τον βολό. Έφερε στην πρώτη. 31-12. Άστορα στη δεύτερη. 2-48. Κωνσταντινάκος. Αστοχή, ζωγράφος. Σερμάνοβιτς. Βαϊράμι θα το πάρει το τρίποντο. Με ταμπλό. Ζωγράφος επιθετικό. Κωνσταντινάκος. Με τον Φιαντή απέναντί του. Θα βγάζει πάρα πολύ όμορφα τα χέρια στην μπάλα και θα κλέψει. Ο Πετίνας με το κακό του χέρι. Θα βάζει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 21. Είναι ένας πραγματικός χαμός στον αγωνιστικό χώρο του 7. Φιαντής. Μιλτός. Αλλάζει hand-off με τον Φιαντή. Την μπάλα στην αδύνατη πλευρά. Το διαβάζει ο Ζερμάνοβιτς. Θα κλέψει την μπάλα. Εξαιρετική άμυνα του. 31-14. 1-47, πάμε σε time out. Κοβεδίνας. Θα πάει μέχρι μέσα. Όλο από τον Κωνσταντιβέλη. Δεν θα καταφέρει κάτι. Καμπής. Κοβεδίνας. Θα γυρίσει, θα στοχίσει. Μαϊράμι, σπάσε την πίεση, να το σπάσα και νέο λάθος, ο Λαμπρόπουλος διορθώνει. Ζωγράφος. Ζέλμα. Κωνσταντινάκος. Κρατάει την μπάλα. Πολύ όμορφο καλάθι από τον αρχικό των ελιπτήριων. 31-16, ρίχνει τη διαφορά στους 15. Οι ελιτήριοι έχουν σφιγμό. Αντιδρούν. Ένα μικρό σερί. Στον ελιτήριο θα στόχισε. Ο
24 λεπτά. Το 13 συνειδητήριος. 9 τώρα. 5. 4 λεπτά η μπάλα έμεινε στα χέρια του. Ακόμα 9 κατά το τέλος. Όλη η επίδεση για τον Λοντάριο. Βανέλης για 3. 4-16 η διαφορά στους 18. Τέλος ημιχρόνου. Έναρξη δεύτερο ημιχρόνου. Zelmanovic. Παραμένει. Ελέγχει και δίνει στον Κωνσταντιδέλη. Το καλάθι δεν θα έρθει ούτε τώρα. Ο Μακένας θα πάρει το rebound για 2. Κακό το σουτ. Ο Μάνοβιτς. 7-48, 3 δεκάλεπτο. Λαμπρόπουλος. Τον μίλητο απέναντι του, ο Σαντινάκος. Μαϊραμί. Συγγραφός, ουσιαστικά πετάει την μπάλα στο τεβάρο της πίεσης του χρόνου. Γιουβανέλης. Σε ποιον, στο Μίλτο, για 3. Αλλά δεν του κάνει το χαδερί. Έχει κολλήσει το σκορ. Στο 34-18. Κωνσταντινάκος. Ο Μίτσελ, μπράβο, 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 μπράβο. Ένα
Τραβιτσάν είναι εξαιρετική στον Ζερμά. Θα βάλει το χέρι του, Βόσκας, του Βανέλης. Πανγκάν του Λοντάριου θα κρατήσει την μπάλα, θα πέσει το Βόσκα, πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του. Του Βανέλης για 3, 37-18. Διαφορά στους 19. Πάρα πολύ παιχνίδι ακόμα. Μανοβίς. Βοσκάς. Κινάς. Τα 8-18. Για 9-18. Διαφορά στους 21. Λαμπρόβουλος. Θα πάει μέχρι μέσα. Κακή αμυντική συμπεριφορά από το Λεοντάριο. Ο Λαμπρόβουλος βόλτα στην εξοχή. Κεντρικό διάδρομο 39-20. Τζαβιτζάνος. Βόσεγας. Βανέλης. Αστοχή. Σαντινάκος θα πάρει το rebound. Θα κρατήσει την μπάλα και θα δώσει τον Παϊράνη. Δηλητήρι προσπαθούν να κρατήσουν την διαφορά σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε κάτω από τους 20. Είναι και ένα είδος ψυχολογίας, ένα μπράντιφε μεταξύ των δύο ομάδων σε ψυχολογικό επίπεδο. Ο Μίκος για 3, είτε τώρα ο Μίκος πραγματοποιεί κακό βράδυ. Έχουμε δει ο Ζέλμα θα πάρει το φάουλ και θα κλείσει το χρώμα για 2. Τον Δημητρακόπουλο τον έχουμε δει να βλέπει το καλάθι σαν βαρέλι πολλάκες φορές και μια και δύο. Αν αυτό συμβεί στο χρόνο που απομένει, τότε το Λεοντάριο θα γίνει ακόμα πιο επικίνδυνο. Ο Ζέρμα στοχεί στη βολή και για αυτός δεν όχι τόσο καλό βράδυ. Κομπεδίνας. Θα πάρει το φάουλ. Θα πετύχει το καλάθι. 41-21. Τρίτο φάουλ του Λαμπρόπουλου. Είναι ο πρώτος που κινδυνεύει. Ας το δώσει βολή. Ας το κάνω στην πρώτη. Έλα,
Μόσιγκας. Μέσα! Και αυτό! (Σταλείως) 44-21 διαφορά για πρώτη φορά στους 23. Έχουμε φάουλ. Ζαβιτζάνου στον Ζελμάνοβιτς. Τρίτο φάουλ Ζαβιτζάνου, πέμπτο ομαδικό. Οι ελληνικοί έχουν δικαίωμα για βολές από εδώ και πέρα. (Σταλείως) 44-22. Ζαβιτζάνος. Μπάλα από τα χέρια του Κοπετή να τα περάσει εκτός. Μόσιγκας. Βανέλης, Βαλιτσάνος, βαρύ άμυνα Κωνσταντινάκου, Λαμπρόπουλος, αφήνει με το δεξί, 44-25. Διαφορά πέφτει κάτω τους 20. Μόσιγκας. Τσιαμπής. Μεντίνας. 46-25. Και πάλι 21 διαφορά. Τζέλμα. Ανάμεσα σε δύο του Λεοντάριου. Δεν θα καταφέρει κάτι. Τσιαντής. Μουσικάς για τρεις. 49-25 διαφορά στους 24. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα στο 7. Στον δυνατός. Λαμπρόπουλος. Τελειώνει ο χρόνος, δεν θα μετρήσει στο καλάθι και να μπαινε. Ένα και 58 Τσιαντής. Μετινάς, Μοσικάς, νέο τριμποντό. Κακό αυτή τη φορά. Ο Ζελμανιωδέα την μπάλα. Θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Αυτό το συμπληρωτή. Τεχνική σε ποιον, στον Κωνσταντινάκο. Στοχός. (Σταλείως)
1-25. 50-25, συγγνώμη. Αυτό. 50-26. Ιβανέλης. Βοσικάς. Σκιαντής, θα το πάρει το τρίποντο. Μπάλα ίσα που ακουμπάει Στεφάνη. Ξανά στα χέρια του. Για να δούμε το Σκιαντής σε ποιον, στο Βοσικά. Κορονάκης. Σκιαντής για τρεις. Κωνσταντιδέλης πιο ψηλά από όλους. Τελικός νικητής ο Λαυρόπουλος. Μπάλα στο γράφο. Θερμά. Τρυπά την άμυνα. 50-28. Δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλο παιχνίδι παρακολουθούμε. Τετράποντο. Θα παίξουν λεπτομέρειες από εδώ και πέρα. Και αυτή ήταν μια λεπτομέρεια σημαντική. Κύριε Κωνσταντιδέλη, τι είναι αυτά τα πράγματα. Σαρατατέσσερα δευτερόλεπτα. Έχουμε φάουλ, Τσιαντή. Είναι ένα φάουλ το οποίο στέλνει και πάλι στις βολές. Άσοκα στην πρώτη. Βοσικάς. Θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Οι ελικίνοι βγάζουν αντίδραση τη στιγμή που μένουν 24 πίσω. Τέλμα. Πάει μέχρι μέσα. Θα καταφέρει κάτι. Κιβανέλης. 15 δευτερόλεπτα. Είναι μόνο ο Τσιαντής. Σου δίνει το φάουλ, είναι σωστό. 56,3 για το τέλος, η μπάλα απ' έξω. Παναφορά της μπάλας ο Μανέλης. Βόσικας στον Κωνσταντιδέλη. Λοιπόν, τέλος 10 λεπτού, 50-31, επιστρέφουμε σε λίγο. Ενάρξη τέταρτης περίοδου. Κωνσταντινάκος. Αστοχή. Επιθετικό rebound. Μαϊράμι. Καλά του κεφάου. Φοβερό. 50-33. Δεν
Αυτή στην μπάλα, 52-33. Αφορά στους 19. Ζέλμα. Πολύ ωραία η συνεργασία. Ανάποδο λέει up. Ο Περίνας θα πετύχει το καλάθι, μάλιστα. Ανδρέας κάνει το 50-4-33. Ο γράφος 54-35. Καβιτζάνος Γιουβανέλης. Γιουβά Βεντινάς. Αστοχή. Αφήγε σκληρά η μπάλα από τα χέρια του. Ζερμά. Θα μείνει στον αέρα. 54-37. Αστήρευτε δυνάμεις. Αν όχι αυτός ποιος από τους εγκυτήριους. Αυτό έλειπε εδώ. Γαβιτσάνο, καλή άμυνα από τον Λαυρόπουλο. Η μπάλα από τα χέρια του Τζερμάνοβιτς λέει ο ρεφ που είναι κοντά στη φάση. Δημητραγόπουλος. Καντής. Λαυτσάνος. Τέλος χρόνου. Δεν μιλήσε κανείς από τον Μπάμπο. Ο Ζέρμα θα πετύχει το καλάθι, 54-39. Η διαφορά στους 15. Ο Βεντινάς. Εκεί θέλει ταμπλό. Τώρα αυτή τη στιγμή το momentum λέει η κυρί. Η διαφορά είναι στους 15, στο συν 14 δηλαδή. Λοιπόν, πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το επιθετικό. Βοσκάς μπλέκεται εκεί. Ο Μίλτος για τρεις. Άστοχος και πάλι. Τι πάμε. Έρμα λαφριά τρίπλα. Τι πήγε να βάλει. Γιωβανέλης. Βοσκάς. Εκείνας για δύο. 56-39. Πάμε σε time out. 5:53 για το τέλος. Okay.
μπάλα στη γωνία. Βόσικας. Ο Πετίνας θα πάρει την μπάλα πανέμορφα. Ο Κωνσταντινάκος μέσα από τα χέρια. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, διαφορά στις 17. Δελμά, θα πάρει το φάουλ. Μπάλα στα χέρια του Σκιαντή. Εντάξει, τώρα πρέπει να βιαστεί. Για να πετύχει μεγάλα καλάθια. Κωνσταντιδέλης άργησε. Πετίνας. Τελειώνει τη φάση. 38-39, νέο time out. Βόσικας για τρεις. Αστοχή. Το θέλμα να κρατήσει την μπάλα. Γιουβανέλης. Αστοχή την μπάλα. Το θέλμα σαν να γύρισε λίγο το πόδι του εκεί. Ο Τσιαντής πήρε το φάουλ. Γιουβανέλης, πολύ ωραία με τον Βόσικα, 50-60-39. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει, αλλά ο Κωνσταντινάκος θα πάρει ένα πολύ μεγάλο rebound. Μαϊράμι, το βάλει αυτό, θα πάρει το foul και πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. 3 foul και 12. Μπάλα στο σιδέρο.
Μπάσκας. Για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει στο παιχνίδι. Βεργόπουλος, επιθετικό φάουλ. Γιατί θα κλέψει την μπάλα, δεν θα ολοκληρώσει όμως την προσπάθειά του. Καταρχήν και πάλι για τους Ελληνίδηρους, οι οποίοι έχουν αντέξει μέχρι στιγμής, όντας 5, το ίδιο βέβαια συνέβη και στο Λεοντάρι στο πρώτο παιχνίδι. Μπαϊράμι, θα ευστοχήσουν εδώ. Οι ικανότητες τους αυξάνονται κι άλλο. Μπάλα και πάλι για τους Ελληνίδηρους, οι οποίοι τώρα έχουν στην κατοχή τους 6 δευτερόλεπτα. Σαντινάκος αστοχή. Μπήκαμε στα τελευταία 2 λεπτά. Γιωβανέλης. Θα πάει προς τα μέσα. Βεργόπουλος. Γιωβανέλης. Βόσικα. Πάρει το φάουλ και θα γίνει δικαίωμα για 2. 3 φάουλ από 13. Μπάλα στο σιδερό. ...61-39 στους 22 τώρα. Έχει 24 πόντους έφτασαν διαφορά. Τερμάνο μισακάσει ένα εύκολο lay-up. Το φάουλ του ζωγράφου. Τρίτο ομαδικό. Και το φάουλ για το ζωγράφο. Διαχειρίστηκαν με τον πλέον ιδανικό τρόπο οι Ελληνίδηροι το θέμα των φάουλ. Τριών πόντων. 64-39 διαφορά στους 25. Βεργόπουλε, φύγε. Γωνία, γωνία, σε να πάρεις τον παίκτη μαζί σου. Λοιπόν, Μπαϊράμι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Θα στοχίσει. Έστωρα στη τέσσερι. 4-40. Γιουβανέλης, Βόσικας για 3. Όχι. Ο γράφος θα πάρει το rebound και μαζί με το rebound και το foul. Εντάξει, τώρα εμπειρία έχει ρίσκο. Νομίζω ότι... Μπάλα για Λεοντάριο. Χρειάζονται άλλους 6 πόντους. Βόσικας. Σιαντής για 3. Airball. Τώρα δεν θέλει ένα μεγάλο σούτ από το Μίλτο. Ο Σελμαγκαλιά την μπάλα, ραχιαία τρίπλα εκπληκτική. Νομίζω από τα χέρια του Ζελμάνοβιτς θα περάσει εκτός. Μάτσε!
επιστροφή. Τελική ποινή. Πώς θα το συντρώνει. 64-42. Γιωβανέλης. Γιαντρής. Σαντινάκος, Μπαϊράμι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Θέλμα, ο γράφος. Κρατάει την μπάλα. Μπαϊράμι 46, κρατάνε τη νίκη, το φάουλ του Γιουβανέλη στον Μπαϊράμι. Τώρα ο Μπαϊράμι τώρα διαμαρτύρεται γιατί το έδωσε. Φοβερή στιγμή. Τώρα δεν τον θέλει το φάουλ. Φοβερή στιγμή. Άσο το συμπρότη. Άστρος στη δεύτερη. 40 δευτερόλεπτα. Πρέπει να βιαστούν τώρα ο Μίλτος. Όχι. Οι Ελιτήριοι θα πάρουν την νίκη. Να, θα γίνει το λάθος. Πάνω που βιάστηκα μάλλον. 30 δευτερόλεπτα. Μίλτος. 66-42, θέλει ένα φάουλ τώρα. Αστοχός. Νίκο, Φερναντί. Κόκκινε κέντρο. Κέντρο. Εκεί. Πάμε στο time out. 66-43. Κάς για τρεις. 69-43. Μπάλα στον Ζέλμα, θα του γίνει φάουλ. Θέλω να μην σπάσει γραμμή των δεύτερων βολών. Άστορο στην πρώτη. Άστορο στη δεύτερη και τώρα τι θα δούμε. Θα πάνε για τρίποντο. Μητρακόπουλος Σιαντής για τρεις από τη γωνία. Θα στοχίσει, αν το βάζε θα ισοφάριζε. Απίστευτο παιχνίδι. 6,2 για το τέλος. Σιαντής έχασε το τρίποντο που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση. Σύντα 9-44. Έστω στη δεύτερη. 69-45.
πολύ κρίσιμες βολές. Κωνσταντιδέλης για τρεις, θα στοχίσει και νομίζω ότι αυτό είναι και το τέλος των πιθανοτήτων για τους, για το Λεοντάριο. Πολύ μεγάλη προσπάθεια κατέβαλε. Οι νικητήροι άντεξαν όμως και πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση.